Περπατώ, περπατώ μες στο δάσος. Όταν οι λάφερς δεν είναι εδώ, θα καώ μες στο δάσος. Μ' όλους τους λάφερς στον ίδιο σκοπό. Λάφερς, λάφερς, είστε εδώ. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που λέγεται ο Άλμυρος? Τι είναι στον πυρήνα του, τι είναι στη βάση του, αυτό? Αρχικά ήμασταν όλοι μαζί που πρώτο ξεκίνησε. Όλοι μαζί το αναφέραμε το πώς θα γίνει όλη η φάση. Το πρώτο φεστιβάλ που ξεκίνησε ήταν σε ένα μαγαζάκι στον πεζόδρομο του Αλμυρού, με ένα live με 50% άτομα. Και κάναμε ένα live με έναν καλλιτέχνη εδώ της περιοχής μας. Είναι πολλά χρόνια πίσω και μετά δεν επιστρέψαμε από φοιτητηλίγια και τέτοια. Ξεκίνησε, είχαμε την ανάγκη, ας πούμε, να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Εκφράζει όλη την ομάδα αυτό, θα σου πω, ότι το Los Almiros, ας πούμε, έχει αποδείξει και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι, ας πούμε, στην επαρχία μπορούν να γίνουν πράγματα. Το Los Almiros για μένα είναι η απόδειξη ότι στην επαρχία μπορούν και αποδεικνύει ότι μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Ίσως και η επαρχία να είναι ο λόγος που έγινε το Los Almiros. Ναι, ίσως και η επαρχία να είναι δηλαδή, άμα ζούσαμε όλοι σε μια μεγάλη πόλη, δεν θα είχαμε. Να μην είχαμε ασχοληθεί. Να μην υπήρχε ανάγκη. Ναι, γιατί θα είχε κάποια ανάγκη. Ναι, θα είχε ανάγκη. Τους ενώνει όλους. Ό,τι και αν κούει, ό,τι και να κάνει ο καθένας. Σιγά σιγά όταν γνωριστήκαμε με τα παιδιά ο ένας με τον άλλον, σιγά σιγά μας ένωσε ένα κοινό που είχαμε όλη τη μουσική. Σαν εθελοντισμό υπάρχει, ναι, από υπάρχει, ναι. Από κάποιους υπάρχει, βεβαίως. Τους έχουν βοηθήσει κάποια άτομα. Αλλά το πιο απλό πιστεύω για μας θα ήταν απλά να μην, επειδή δεχόμαστε και από κάποιους πόλεμο, απλά να μην μας πολεμάνε. Αυτό. Αυτή είναι η βοήθεια του κόσμου για μας. Τι πιστεύεις ότι μένει στον κόσμο που έρχεται και ζει αυτή τη γιορτή που λέγεται Love? Η ελευθερία. Δηλαδή, όποιος πιστεύω έχει επισκεφθεί το φεστιβάλ, καταλαβαίνει αυτό που θα πω. Όποιος έρθει και ζήσει το τριήμερο του φεστιβάλ, αυτό που θα του μείνει θα είναι η ελευθερία. Το συνέστημα της ελευθερίας, ότι ήταν ελεύθερος στον χώρο του φεστιβάλ και τις τρεις μέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό πιστεύω είναι που αρέσει στον κόσμο και αυτό που μένει σε αυτόν που θα έρθει στο φεστιβάλ του Love. Και το τρελό είναι αυτό, ότι έρχεσαι μία μέρα και από εκεί που το περιμένεις, κοιμάσαι την προηγούμενη μέρα εδώ και ξυπνάς και μαζεύονται και μαζεύονται. Τι πιστεύεις ότι μένει στον κόσμο που έρχεται και παίρνει μέρος σε αυτή τη γιορτή που λέγεται Love? Το τρελό παρτάρισμα. Για μένα είναι τρόπο ζωής. Είναι φιλοσοφία, ιδεολογία. Η μάζοξη της παρέας, χρόνων, 7, για να διασκεδάσουμε αρχικά και έχει εξελιχθεί σε αυτό το στάδιο που διασκεδάζεις με άτομα από όλη την Ελλάδα πλέον. Μία σκέψη καθημερινή στην άκρη του μυαλού μου. Θα μπορούσα με ένα στίχο να το χαρακτηρίσω. Είναι ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Έλεη, αυτό εδώ για σένα. Για τα πουλιά που είναι ακόμη εγκλωβισμένα, διψασμένα για ζωή, για γη, για φως. Σπάει ο υδράργυρος. Είναι το λος, είναι το λος, είναι το λος. Είναι το Love, έλα να δεις.